Σύνδεση όμως τώρα με τον Άγιο Στέφανο για αυτό το τροχαίο, κυρίες και κύριοι, που είχαμε, το δυστύχημα που είχαμε στην περιοχή με το θάνατο τελικά, Γιώργο, του γιου ενός ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας παιχνιδιών. Ακριβώς, Μαρία. Ήταν περίπου 6:30-7 το απόγευμα. Μέρα, ντάλα μεσημέρι. Όταν το αυτοκίνητο με τον 23χρονο εδώ, στη λεωφόρο Τραπεζούτος, ανέβαινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο αμάξι που προπορευότανε έστριψε απότομα δεξιά εδώ στο δρομάκι, με αποτέλεσμα με σφοδρότητα να χτυπήσει πάνω στο Πεύκο. Όπως βλέπετε, τα συντρίμια είναι εμφανή. Πεταχτήκανε περίπου 15 μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε με τη βοήθεια του Πασόγλου, με το που προσκρούει το αυτοκίνητο με σφοδρότητα πάνω στο Πεύκο. Αφού λοιπόν διαλύεται εδώ και βρίσκει δυστυχώς ακαρίο θάνατο ο 24χρονος νέος, πήγαν τα συντρίμια πιο κάτω. Βλέπετε προφυλακτήρα, κομμάτι του φυλακτήρα εκτινάχθηκε εκεί στο σπίτι περίπου που είναι 15 μέτρα στα κάγκελα. Να πούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος. Θα σας θυμίσω πριν περίπου 6-7 χρόνια, 4 άτομα πιο κάτω, γυναίκες, μάνα, κόρη και 2 φίλες, αν θυμάστε, μιας και το λες, Γιώργο, επειδή το έχουμε συμπεριλάβει στις μαρτυρίες στους ανθρώπους που μίλησαν στην κάμερα του Sky, για να τις ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε σένα. Ένα αμάξι, όμως θυμάζαν. Ήρθαν και οι γονείς του παιδιού. Δυστυχώς, τελείωσε. Το ακούω ένα πολύ δυνατό κρότο. Το φτυλιάστηκα λίγο παραπάνω από το σπίτι. Είδα προς το σπίτι, δεν έγινε τίποτα. Ήταν λίγο παραπάνω, αλλά πολύ δυνατός, όχι φρενάρισμα, πολύ δυνατός κρότος. Ήρθα και άφησε ένα λουλούδι, τη μνήμη του παιδιού. Και εδώ έχουν ξαναγίνει σε αυτό το δρόμο? Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα, διότι τρέχουν πάρα πολύ, είναι ευθεία ο δρόμος. Και πριν κάποια χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, λίγο πιο κάτω σκοτώθηκε 5 κορίτσια και η μάνα ενός από τα κορίτσια, τα οποία είχαν φύγει από ένα πάρτι που είχε λίγο πιο πάνω. Εν τω μεταξύ, επειδή βλέπω και τα μηνύματα που έχουν έρθει από νωρίς, Γιώργο, θυμίζουμε ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με ένα παιδί περίπου σε αυτή την ηλικία, ο γιος πάλι ιδιοκτήτη άλλης αλυσίδας παιχνιδιών, που είχε φύγει κάπως έτσι. Μιλάμε για την Εθνική Οδό. Ακριβώς. Τότε. Πραγματικά η μεγάλη τραγωδία ήταν έξω στην Εθνική Οδό από ένα χώρο με τουαλέτες. Είχε κατέβει ο πατέρας να πάει στην τουαλέτα και ήταν μέσα στο αμάξι σταθμένο μάνα με παιδί. Οπότε με σφοδρότητα έκανε λοξός δεξιά το αμάξι από την πορεία στην Εθνική Οδό με υπερβολή ταχύτητα και έσκασε πάνω στο αμάξι στον τοίχο, όπου εκεί βρήκαν τραγικό θάνατο 4 άτομα. Εδώ πάντως το συγκεκριμένο, Γιώργο, είσαι στο σημείο λοιπόν. Ακριβώς βλέπουμε και μπορούμε από την εικόνα να καταλάβουμε και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που έγινε. Ακριβώς, Μαρία. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πήρε και λίγο φωτιά. Βλέπω κάτω, έχει μαυρίσει τόσο από τα λάδια. Έγκαιρα έρθει η πυροσβεστική να απεγκλωβίσει τον άνθρωπο και βλέπουμε κάτω ότι έχει πάρει λίγο φωτιά και λάδια χυμένα. Αλλά σας λέω, η εικόνα της σφοδρότητας είναι ότι έφυγε μέρος του προφυλακτήρα και πήγε περίπου 15 μέτρα κάτω, πώς μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του λέω του Μπασίσογλου. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, λένε εδώ οδηγοί. Αυτός εδώ δρόμος, παιδιά, η λεωφόρος Τραπεζούτος, είναι η παλιά λεωφόρος που πάει προς Χαλκίδα, προς Κάλαμο. Ήταν ο παλιός ο δρόμος εδώ. Βέβαια κυκλοφορεί κανονικά. Απλά επικίνδυνος γιατί είναι σχετικά στενός δρόμος. Έχει λωρίδες εδώ που απαγορεύεται η προσπέραση, έτσι έχει διπλή λωρίδα. Κάνουν και προσπεράσεις στο συγκεκριμένο προσοχή. Σημείο, Γιώργο. Σημασία έχει ότι ένα παιδί 23-24 ετών έφυγε πάνω στην καλύτερη ηλικία της ζωής του, πάνω στην καλύτερη του φάση. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο για να τα συζητάμε. Γιώργο Τσελίκα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.